Στον σύνθετο και δεδαλώδη κόσμο των αμυντικών δαπανών, τίποτα δεν είναι απλό, εκτό τη επιλογή του όπλου που θα αγοραστεί. Μετά την απόφαση αγορά των Αμερικανικών μαχητικών F-35, που θεωρούνται αυτή τη στιγμή ό,τι καλύτερο, απομένει να αποφασιστεί η μορφή τη συμφωνία για αυτή την αγορά. Η Ελλάδα έχει δύο επιλογέ. Να πάρει τα αεροσκάφη χωρί να εμπλακεί σε συμφωνίε συμπαραγωγή κάποιων τιμημάτων του ή να κλείσει συμφωνίε βιομηχανική συνεργασία ώστε η παραγωγή ορισμένων μερών του αεροσκάφου και του εξοπλισμού του να αναλυφθεί από ελληνικέ εταιρείε, εισπράτοντα και τα αντίστοιχα ποσά από τι εξαγωγέ αυτών που θα παράγονται. Τι θα διαλέξει η ελληνική κυβέρνηση, ουδή γνωρίζει με βεβαιότητα ακόμη. Μια δήλωση όμω του Αμερικανού υποστράτηγου Μάικλ Σμιντ, εκτελεστικού αξιωματικού του προγράμματο, κατά τη διάρκεια συζήτηση σε πάνελ στο συνέδριο sea Air Space, Δημιούργησε προβληματισμό, καθώ ανέφερε ότι απαιτείται μια πιο ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού για να διασφαλίσει ότι ο στρατό μπορεί να το διατηρήσει σε έναν μελλοντικό, έντονα αμφισβητούμενο πόλεμο. Το πρόγραμμα F-35 δημιουργήθηκε με μια αλυσίδα εφοδιασμού, ακριβώ έγκαιρα, όπου τα εξαρτήματα φτάνουν ακριβώ πριν χρειαστούν και λίγα αποθέματα αποθηκεύονται, είπε ο υποστράτηγο Μάικλ Σμιντ. Στον ιδιωτικό τομέα, πρόσθεσε ο Σμιτ, αυτό το είδο αποτελεσματική εφοδιαστική αλυσίδα λειτουργεί καλά για τη διατήρηση του κόστου σε χαμηλά επίπεδα. Αλλά σε έναν μελλοντικό πόλεμο που περιλαμβάνει έντονα αμφισβητούμενα περιβάλλοντα, θα μπορούσε να οδηγήσει σε καταστροφή. Η Bridget Lauderdale, αντιπρόεδρος και γενική διευθύντρια του προγράμματος F-35 για τον κύριο κατασκευαστή του αεροσκάφους Lockheed Martin, είπε ότι η εταιρεία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην προσπάθεια πρόβλεψης του κύκλου ζήτησης, ώστε να μπορεί να προβλέψει καλύτερα πότε θα χρειαστεί ανταλλακτικά. Για να δημιουργηθεί η ανθεκτική αλυσίδα εφοδιασμού που είναι απαραίτητη για να πετάξει το F-35 στο μέλλον, είπε η Lauderdale, οι στρατιωτικές υπηρεσίες και η αμυντική βιομηχανία θα πρέπει να συνεργαστούν πιο στενά. Το δίκτυο υποστήριξη τη επιχείρηση F-35 είναι τεράστιο, είπε ο Σμιντ, και περιλαμβάνει αεροπλάνα που λειτουργούν από 27 βάσει και 10 πλοία. Εννέα έθνη πετούν επιχειρησιακά με το F-35 και στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 17 χώρε. Σε λίγα χρόνια θα πετάμε μεταξύ 500 και 600 F-35 στην Ευρώπη και λιγότερα από 100 από αυτά θα είναι αμερικανικά μαχητικά, είπε ο Σμιντ. Τι τεράστια ευκαιρία είναι αυτή να αξιοποιήσουμε ο ένα τα περιβάλλοντα logistics και συντήρηση του άλλου, συμπλήρωσε ο ίδιο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.